Η Ντόρα Κούρτη είναι μία από τους Έλληνες τραυματίες. Σώθηκε από θαύμα. Το σπίτι της καταστράφηκε. Είχε γίνει ένας θόρυβος πάρα πολύ δυνατός. Δεν έμεινα στο παράθυρο, γύρισα για να μπω μέσα στο σπίτι. Νόμιζα ότι είχε τελειώσει, ήταν σεισμός ή κάτι. Και βγαίνει η δεύτερη έκρηξη, η οποία βέβαια είναι πάρα πολύ πιο δυνατή και πιο έντονη, και με πετάει από το σαλόνι μέσα στο σπίτι μου. Αυτό δεν το είχα ζήσει ποτέ στη ζωή μου. Και βρέθηκα στην είσοδο του σπιτιού. Είχα τραυματιστεί παντού, στα πόδια, στα χέρια, εδώ, εκεί. Έπαθα μεγάλη ζημιά βέβαια. Στο κεφάλι, μέσα στα μαλλιά μου είχαν μπει κάτι μικρά κομματάκια από την τζαμαρία. Η Άννα Αρμάου, Ελληνίδα κάτοικος Βηρητού, έχασε το μάτι της στη φωνική έκρηξη. Η μαρτυρία της συγκλονίζει. Κατέβηκα με τα αίματα κάτω τις σκάλες. Με πήρανε σε 3 νοσοκομεία, δεν είχε μέρος να με πάρουνε. Δεν είχε μέρος, με είχανε αφήσει σε μια καρέκλα και τα αίματα τρέχανε από τα μούτρα μου, από τα μάτια μου. Η ώρα 4 το πρωί με κάνανε την εγχείρηση το μάτι μου. Έχει καταστρεφτεί όλο το μάτι μου. Τα 80% το μάτι μου έχει πάει, έχει φύγει.